Η αντιπολίτευση ήδη εγκαλεί την κυβέρνηση ότι ενώ παραδοσιακά, εθιμικά, το δεύτερο Σαββατοκύριακο ανήκε σε αυτήν, τώρα με αφορμή δίκαιη, άδικη, θεμητή, αθέμητη, δεν ξέρω, δεν μπαίνω στο πώς θα το σχολιάσει ο καθένας, πώς θα το διαχειριστείτε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να πάρει αυτό το Σαββάτο και ας κάνει την Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης, αν έχω προλάβει να ενημερωθώ επακριβώς. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα από τη μεριά τη δική σας. Ποια είναι η θέση σας? Η θέση μας είναι ότι έχουμε καταρχάς έκτακτες συνθήκες τραγικές. Έχουμε θύματα. Επομένως, βεβαίως, η κανονική διάταξη του 9 ημέρου... Η εθιμική είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο ανήκει στον Πρωθυπουργό και το δεύτερο στην αντιπολίτευση, αλλά με δεδομένο ότι υπάρχει το διήμερο του Πρωθυπουργού. Γιατί, ξέρετε, εθιμικά, ιστορικά, όλο αυτό το άτυπο φόρουμ στείνεται με πρώτο γεγονός το διήμερο της παρουσίας του Πρωθυπουργού. Οι έκτακτες συνθήκες δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον όσον αφορά αυτό το άτυπο πολιτικό φόρουμ. Ο Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να έρθει για λόγω ανωτέρας βίας το πρώτο Σαββατοκύριακο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΙΑ ΛΕΞΟΣ συνήλθε για αυτό το λόγο, για να αποφασίσει, και εκτίμησε ότι δικαιούται ο Πρωθυπουργός αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει το πρώτο διήμερο, να το κάνει το δεύτερο διήμερο. Εμείς νομίζουμε αυτή είναι η θέση μας, αυτό θα κάνουμε και προτείναμε στην αξιωματική αντιπολίτευση μία άλλη μέρα να κάνει να έχει τη δική της παρουσία. Μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, στη μέση της εβδομάδας. Εμείς το προτείναμε μία μέρα μέσα στη εβδομάδα, αλλά υπάρχει και μία ανοιχτή πρόταση, το έχουμε πει λεκτικά, μετά το τέλος της έκθεσης να τους παραχωρήσουμε το βελίδιο και να κάνουν όλο το πρόγραμμα όπως το κάνανε μέχρι τώρα. Δηλαδή, οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί θα έρθουν σε προγραμματισμένο χρόνους ή και αυτόν η παρουσία μετατέθη? Κοιτάξτε, χθες ενώ είχε δεσμεύσει το βελίδιο ο κύριος Ανδρουλάκης, ακύρωσε τη δική του ομιλία για, φαντάζομαι, οι λόγοι έχουν να κάνουν με τα γεγονότα, με αυτά που συμβαίνουν. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχει ζητηθεί από την κυβέρνηση το βελίδιο για το διήμερο που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε προτείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση την Τρίτη και έχουμε στο μυαλό να προτείνουμε και ένα Σαββατοκύριακο, εάν θέλουν, εκτός του 9 ημέρου της έκθεσης. Εμείς νομίζουμε ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία το διαχειριζόμαστε με τον πιο θεσμικό και υπερκομματικό τρόπο.